Καλησπέρα, Check Tech Now, είμαι ο Κώστας και σήμερα στο Desperagon Plays θα παίξουμε Sniper Elite Nazi Zombie Army. Είναι ένα παιχνίδι φτιαγμένο στα πρότυπα του Sniper Elite 2 και έχει να κάνει ως θέμα με εμάς να σκοτώνουμε zombie Nazi. Ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται ξεχωριστά, όπως προείπα, μπορούμε να το αγοράσουμε ξεχωριστά από τα καταστήματα είτε από το Steam με 10 ευρώ. Υπάρχουν πολλά και εκπτωτικά κουπονάκια. Εγώ το πήρα γύρω στα 5 ευρώ χρησιμοποιώντας την έκπτωση 50%. Επίσης σε περιόδους πτώσεων πέφτει γύρω στα 1 με 2 ευρώ αν περιμένετε μέχρι το Δεκέμβριο για να το προμηθευτείτε να το πάρετε. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που μπορούμε να το παίξουμε είτε single player είτε multiplayer. Το συγκεκριμένο παιχνίδι προτείνεται να παίζετε multiplayer. Θα σας δείξω ένα κομμάτι στην εισαγωγή κυρίως single player και θα κάνω άλλη μια εγγραφή με ένα φίλο μου με τον οποίο θα το παίξουμε multiplayer και ελπίζω να είναι πιο διασκεδαστικό. Το έπαιξα λίγο, το single player είναι ωραίο αλλά μετά από λίγο γίνεται βαρετό. Ας δούμε single player τι γίνεται. Επειδή όπως βλέπετε το έχω παίξει 3 φορές, μπορώ να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα, αλλά δεν έχει νόημα γιατί η εισαγωγή είναι όλο το ψωμί. Θα κάνω καινούριο παιχνίδι που υπάρχει Mission Select. Όχι, θα παίξω αυτό. Λοιπόν, ναι, με βαριά καρδιά. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν 3 επιλογές. Υπάρχει το Cadet, στο οποίο βασικά είναι τα επίπεδα δυσκολίες: Cadet, Marksman και Sniper Elite. Το πρώτο, τα zombie απλά υπάρχουν και τα σκοτώνεις με headshots, με ό,τι θες, δεν αντιδρούν. Marksman σε επιτίθονται, αλλά πάλι μπορείς να τα βγάλεις πέρα, είναι medium δυσκολίας. Και το Sniper Elite είναι το hard mode, το οποίο είναι πραγματικά δύσκολο, δηλαδή δεν υπάρχει. Αν το παίξεις αυτό και αν το παίξω εγώ τώρα, αντί για 20 λεπτά που θέλω να βγάλω το πρώτο κομμάτι, θα μου πάρει κανένα 2, 3, 5, 10 ώρες. Γιατί στο Sniper Elite 2, στο game, παίζω στο hard Sniper Elite, δηλαδή έχει νόημα να το παίξεις. Απλά μου παίρνει να βγάλω μία πίστα γύρω στη μία μέρα, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε διαλέγουμε medium δυσκολία και πάμε να δούμε. Enemy setup, μπορούμε να διαλέξουμε και τη δυσκολία του εχθρού νομίζω. Και ναι, οπότε πάμε Marksman και ξεκινάει το intro, ξεκινάει ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να κάνω skip και είναι πως αποφασίζεται η επιχείρηση zombie από τον ίδιο τον Hitler. Ας το δούμε. My Führer, the war is lost. Surrender is our only option. The Fatherland will not fall. Execute Plan Z. Ξεκινάει η εισαγωγή της αποστολής μας που μας λέει με λίγα λόγια ότι οι Γερμανοί έχουν περικυκλωθεί από το σκοτάδι, συγγνώμη, και γίνεται χαμός. Είμαστε σε ένα χωριό ρυπωμένο, εμείς και τα ζόμπια. Οπότε εμείς ψάχνουμε να επιτεθούμε, να τα σκοτώσουμε, να βρούμε ένα όχημα και να την κάνουμε. Πριν αρχίσω, θα πάμε στο loadout για να δούμε τι όπλο θα πάρουμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Μέσα στο παιχνίδι μπορώ να διαλέξω τι όπλο θέλω, γιατί μπορώ να μαζέψω όπλα από κάτω. Βέβαια, δεν κάνω συλλογή όπως κάνουμε στα πιο πολλά first person ή στα third person shooters. Μάλλον στα περισσότερα third person shooters, για να είμαι πιο ακριβής. Αλλά σηκώνω ένα όπλο και το χειρίζομαι. Δηλαδή, μπορώ να αλλάξω άνετα τι ώρα θέλω όπλο, αλλά μπορούμε να κάνουμε το setup μας από την αρχή μας και να είμαστε άρχοντες. Λοιπόν,
Υπάρχουν αρκετές επιλογές, τρεις βασικές επιλογές, sniper αφού είμαστε sniper elite, το ημιαυτόματο που κουβαλάμε για κοντινές αποστάσεις και το περίστροφό μας όταν μας τελειώσουν οι σφαίρες από όλα τα άλλα. Όσοι έχετε παίξει sniper elite ξέρετε πόσο εθιστικό είναι το sniping με τα killcams που επικρατούν. Επειδή έχω αγοράσει μερικά expansions με 2-3 νομίζω του Fake, όταν είχα πάρει το Sniper Elite 2, νομίζω έχει 2 από αυτά εδώ μέσα και δεν είμαι σίγουρος. Συνολικά υπάρχουν 9 ντουφέκια εδώ, οπότε επιφυλάσσουμε αν θα είναι 9 ή 7 στην, αν πάρετε το παιχνίδι. Και το κάθε ένα κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι, άλλα έχουν πιο πολύ μεγάλο γεμιστήρα, άλλα έχουν καλύτερη απόκριση, κάνουν πιο καλό zoom, πιο πολύ damage, πιο γρήγορα φορτώνουν. Αυτό που θα διαλέξω είναι το Lee Enfield MKE3, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι ένα βρετανικό του φέκι που βάζει 10 σφαίρες χρήσιμο και μπορεί να αψηφά τον άνεμο και τη βαρύτητα. Αυτό είναι καλό γιατί όσοι έχετε παίξει Sniper Elite ξέρετε ότι όσο πιο πολύ αυξάνει η δυσκολία τη σφαίρα, την επηρεάζει τόσο ο άνεμος, η βαρύτητα και άλλες παράμετροι, οπότε η σφαίρα καμπυλώνει, δεν είναι όπως χτυπάω σε όλα τα sniping games και άντε αβέρτα, είναι κανονικός προσωμείο της sniping, θα μπορούσαμε να πούμε περίπου. Οπότε είναι αρκετά χρήσιμο. Επίσης, το ημιαυτόματο, μια συμβουλή θα σας δώσω που πρόσεξα. Όλα τα ντουφέκια είναι ωραία, είναι καλά. Αλλά οι Γερμανοί έχουν γερμανικά όπλα. Και δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αυτό, ίσως κάποιοι πρέπει να κοροϊδέψετε. Αλλά οι σφαίρες, η πλειοψηφία τους είναι για αυτό εδώ το πράγμα. Το οποίο είναι πολύ γαμάτο ημιαυτόματο για κοντινές αποστάσεις και πιστέψτε με, δεν ξεμείνετε ποτέ από σφαίρες για να το γεμίσετε. Οπότε ωραία είναι όλα τα όπλα, ωραία αν θέλετε, αλλά εγώ προτιμώ αυτό γιατί τουλάχιστον δεν ξεμένω. Και μετά πάμε στα του πιστόλια, εγώ θα κρατήσω το κάρευ, το ρωσικό, και μετά έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε χειροβομβίδες, νάρκες και ιστορίες. Οπότε πάμε, ξεκινάμε το game μας. Να τονίσω ότι το παιχνίδι παίζει και single player και multiplayer. Έχει πιο πολύ πλάκα και αυτή είναι η ουσία. Να το παίξουμε σε multiplayer με την παρέα μας ή στο ίντερνετ. Οπότε έχει πιο πολύ νόημα. Ήρθε και να συμπληρώσει τα κενά του Sniper Elite 2, το οποίο ήταν, έλα, ήταν μόνο single player. Και ξεκινάμε με ένα killcam. Όσοι παίζετε Sniper Elite 2, τα λατρεύουν το σκοπό, φαντάζομαι. Δηλαδή βλέπεις την πορεία της σφαίρας και εκτιμογραφία από πού περνάει. Τα killcams είναι τρομερά, γιατί πραγματικά είναι σαν τα ναρκωτικά στο Sniper Elite 2. Δεν χορταίνεις να παίζεις ξανά και ξανά. Οι πίστες μπορεί να είναι βαρετές. Μπορεί να είναι βαρετή η εχθρή, μπορεί, αλλά τα killcams δεν τα βαριέσαι ποτέ. Ξεκινήσουμε λίγο, είναι η τρίτη φορά που παίζω την πίστα, οπότε ξέρω πάνω κάτω πού να πάω. Βλέπετε, το ημιαυτόματο γεμίζει συνέχεια. Για να πετύχει την κυλικά μου, ηρεμήστε. Ναι, βέβαια πρέπει να πετύχει το στόχο. Και πατήστε τη σφαίρα, είναι πιο εύκολο αν θέλετε να κάνετε πολλά κυλικάμς. Χρειάζεται ηρεμία. Όσο πιο νευρωτικά πατάτε την σκανδάλι, δεν πρόκειται να πετύχετε κανένα. Όπως εγώ τώρα. Λοιπόν, ας βάλω για ανάρκη. Thank you.
τέλεια το Snowlight το όριο. Και κακά τα ψέματα, ποιος ήταν να πάει να σκοτώνει. Τώρα με τις skill cams είναι ότι μπορείτε να δείτε ένα triple kill, ένα double kill. Ναι. Δώσε μου double kill. Sorry, το έφερα. Κάποια από αυτά τα zombie ξανανασταίνονται. Και αυτό, η καλύτερη λύση, έτσι. Όσοι βασικά δεν με ξέρουν, δεν παίζω πολύ FPS, δεν μου αρέσουν να παίζω. Αλλά όταν παίζω, πάντα παίζω έτσι. Ένα λουφεκάκι και δώσε. Α πούμε για παράδειγμα, σε όλο το Fallout του 3 με το Hunting Grift. Όχι, μέχρι να καταλάβω ότι πρέπει να μαζεύω κουνέκταμπους και πιστόλια τρελά και. Είχα τελειώσει όλο το τερμάτισα την πρώτη φορά. Είχα το κρύφι με 5 σφαιρούλες και το συμφώνω. Οπότε ηρεμία. Τύχει έτσι. Οπότε μ' αρέσουν τα μπουφέκια προσωπικά στα παιχνίδια και headshots. Αν μπορούσα να τους σκοτώνω όλους με headshots, θα ήταν το ιδανικό. Καλό είναι να ψάχνετε στην περιοχή όταν το παίξετε την πρώτη φορά, όχι μετά αφού το παίξετε που ξανακάνετε, για να δείτε τυχόν collectables που μπορείτε να βρείτε. Όχι, το στο πίσω. Λοιπόν, τυχόν collectables που μπορείτε να βρείτε στην περιοχή. Αρκετά χρήσιμα θα έλεγα, βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ψάχνετε, εγώ δεν το ψάχνω αυτή τη στιγμή γιατί το έχω ψάξει ήδη. Έλα, ας το πάμε με sniping. Έλα. Κάνε με πάνε σε κουβάρτες. Και όταν έρθουν κοντά, αποφασίσουν ότι πρέπει να σε πάρουν έτσι. Δεν ξέρω τι παίζουν αυτά τα παιδιά. Τα πολλά ναρκωτικά σε μικρή ηλικία ίσως, πώς ξέρω. Είδατε ότι συχνά πυκνά σφαίρες μπορώ να βρω από παντού. Φεύγουν αρκετά εύκολα τώρα, γιατί το έχω παίξει τόσες φορές και ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Παίξτε το μία φορά και θα καταλάβετε τι. Οπα, καλό. Αυτές είναι κατά λάθος βολές. Όχι, δεν παίζει αυτό το double tap. Πέρασε από τον ένα και βγήκε από τον άλλο. Αυτά. Έλα. Ου! Να πω τι έρθει αυτός εδώ. Αυτό καλά. Το καλά είναι ότι δεν πυροβολούν να πειράσω. Λοιπόν, όλες περίεργες. Ποια είναι καλά το σημείς. Τι παίζει ρε παιδιά τόσα headshots. Τώρα κάνω headshots τρελά, πριν έκανα τρελά κάμπιες. Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά ό,τι και αν παίζει, έχει πλάκα. Μη φεύγεις, μικρό μου πόλη, μην πας πουθενά. Ω, δεν έχω mines. Μάλιστα, checkpoint. Έλα. Ναι, τώρα. Καλό, πριν το είχα
είχα βγάλει τόσο άνετα και όμορφα. Χρειάζεται ηρεμία για να πτύξεις ένα καλό sniping. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Μόστε μου σφαίρες. Ποιο με τα φτιάρια, δηλαδή ο Χίτλερ ήθελε να φτιάξει ένα στρατό ανθρώπους με φτιάρια. Έλα. Γιατί τι να κάνω, ας τους δώσω από ένα φτιάρι, θα σκάβουν και το λάκκο των αντιπάλων. Πάνω απ' όλη καθαριότητα, έτσι πήγαινε τότε. Μπράβο Χίτλερ, συγχαρητήρια Γόρνε. Φοβερός. Τώρα, επειδή εδώ μέσα πέφτουν από παντού, και aim for the head. Εδώ πηγαίνω, τους ξέρω. Έλα, άρα σπάνω το πάνω. Θα σου στεγάσω. Εγώ θα φυλέσω όλοι. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο πρώτο μεγάλο save, το οποίο μας εφοριάζει ένα δωμάτιο checkpoint και με όπλα και με όλα τα καλά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Λοιπόν, για να. Επειδή το ωραίο είναι μόλις φύγω από εδώ πέρα, δεν θα το σταματήσω, θέλω να το σταματήσω εδώ. Αλλά θα βγω και θα προσπαθήσω να πετύχω αυτό που πέτυχα πριν. Αυτό που πέτυχα πριν, που ήταν να κάνω ένα κάρο headshot. Λοιπόν. Ένα, πάει. Για να δείτε την ομορφιά αυτού του παιχνιδιού, έχει 10€ και 99 λεπτά στο Steam. Εγώ το πήρα με κουπονάκι, εκπαιδευτικό παιχνίδι, το κάτι τα οποία μου έτυχε, μου το δώσαν δώρο από το ένας φίλος. Σε περίοδους εκπτώσεων όπως τα Summer Sale, μέχρι στην γενιά τους, πάρουν γύρω στο 1€. Είναι αυτόνομο παιχνίδι, δεν χρειάζεται να το πάρετε. Να το πάρετε μαζί. Μαζί με το Sniper Rifle 2. Μπορείτε και χωριστά. Δηλαδή παίζετε. Όπως βλέπετε, αυτό είναι μια ιδέα. Πιο πολύ να όλα, τι να κάνεις. Ε, πού πας εσύ, φίλε, τις φορές που να κάνεις. Λοιπόν... Δεν μπορείς όμως να πηδήξεις, αυτό είναι ένα μεγάλο αρνητικό. Άντε, ρε, ακούστε. Λοιπόν, ας πάμε πάλι πίσω, θα μας έρθουνε. Οπότε, μπας και πετύχουμε. Στην προηγούμενη φορά που το έπαιξα, πέτυχα πάνω από 15 killcams, δηλαδή είναι τραγικό. Έλα. Πάει μία. Δεν έρχει πολύ. Πάει κι ο άλλος, προφανώς. Και ναι, τελικά με ανταμείβη το παιχνίδι και παίρνω τα κίνητα μου. Άλλα δεν τους έριξα. Άντε, τσιτιάρι. Άλλος ένας. Άλλα με το φτιαράκι σου, θα κάνουμε κάστρα στην άμμο παλικάρι. Μάσα. Breathe in, breathe out. Σαν να
Λοιπόν... Και κάπου εδώ νομίζω τέλειωσαν. Ξαναβγαίνει. Μα τι στο καλό, έλα ρε. Θέλω headshot. Πω ζαλίστηκα. Λαιμό, τι να κάνω. Έλεος το παιδί. Λοιπόν, παλικάρια, και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Πάμε να βρούμε ένα δωμάτιο όπου θα αρχίσουν να μας την πέφτουν τα ζόμπι από παντού και γίνεται χάμος και πανικός και δεν μπορούμε να το περάσουμε τίποτα. Θα έρθει δεύτερο μέρος, αν όχι σήμερα, ελπίζω αύριο, με multiplayer κομμάτι για να δείτε πόσο πιο διασκεδαστικό είναι από το να παίζεις μόνος σου, να παίζεις με φίλους σου. Πάω να πάρω το checkpoint, βασικά πρέπει να πάρω. Οπότε, μάλλον θα πάρω το checkpoint και θα τις αφήσω. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ πήρα checkpoint, θα πάω να αστακωθώ επάνω και να κρυφτώ γιατί από εδώ θα μου την πέσουν μιλιούνια ζόμπια, οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσω. Κώστας, check tech now, στο Desperagon Place, όπως βλέπετε το άλλαξα και πάνω, λέω να το κάνω σειρά πλέον και ελπίζω να σας άρεσε το gameplay, το single player μάλλον mode. Ακολουθεί η multiplayer, τους βλέπετε, έρχονται, να σας τους δείξω κιόλας όσο σας χαιρετάω. Οπότε σας αφήνω κάπου εδώ με μια ωραία κυλικά, με ελπίζω να πάρω μια μαζί. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, έχει να στήσει σας αρέσει, και να σας αρέσει, γιατί θα παίξω μαζί, γιατί τα παιδιά τα οποία θα παίξω είναι παιδιά που γνώρισα μέσα από το κανάλι. Οπότε ελάτε και πείτε μας. Επίσης θα πω να μην αναγνωριστώ στο Dragoman, στο Μάνο, ο οποίος με έχει στηρίξει μέχρι τώρα και που είναι εδώ όταν το χρειάζομαι και όταν ανεβάζω τα βίντεο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ένα τελευταίο ελευθεστικό βίντεο. Και με αυτό το τελευταίο βίντεο σας χαιρετάω. Γεια σας.